Εκκλήσεις στους εθελοντές αιμοδότες να προστρέξουν για να καλύψουν τις παρούσες ανάγκες σε αίμα, απευθύνει η Ελευθερία Ζερβού. Στερεύουν τα αποθέματα σε αίμα και τα νοσοκομεία της Ηπείρου απευθύνουν εκκλήσεις. Η Ελευθερία Ζερβού, συντονίστρια διευθύντρια αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, καλεί τους αιμοδότες να βοηθήσουν, καθώς, όπως λέει, η συγκεκριμένη περίοδος είναι δύσκολη και οι ελλείψεις είναι τεράστιες και δύσκολα μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες. Την ίδια ώρα, αναγνωρίζει ότι η ύπαρξη ενός κέντρου αιμοδοσίας στην καρδιά της πόλης θα βοηθούσε στο να αυξηθούν οι εθελοντές αιμοδότες. Ναι, πράγματι, η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη και αναγκαστήκαμε να απευθύνουμε έκκληση σε όλους τους αιμοδότες της περιοχής μας και όχι μόνο των Ιωαννίνων, όλης της Ηπείρου, διότι τα περιστατικά που έχουμε δεν είναι μόνο από τον νομό Ιωαννίνων. Και το πρόβλημα το έχουν όλα τα νοσοκομεία της περιφέρειάς μας. Επομένως, όσοι μας ακούν θα πρέπει να απευθυνθούν, αν είναι στα Γιάννενα, στις υπηρεσίες αιμοδοσίας των δύο νοσοκομείων. Εμείς έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα, διότι σε ομάδες 0 θετικό, 0 αρνητικό, α θετικό και α αρνητικό, τα αποθέματα που έχουμε είναι ελαχιστότατα. Δεν μπορούμε να καλύψουμε περιστατικά τα οποία δεν είναι άμεσης αντιμετώπισης σε αίμα. Και αυτό έχει έρθει κόσμος να έρχεται από χθες, όμως απαιτείται και το Σαββατοκύριακο και όλη την επόμενη εβδομάδα για να μπορέσουμε να καλύψουμε ασθενείς τους οποίους τους έχουμε αφήσει με οριακές μεταγγίσεις, θα πρέπει να έχουμε μία ροή συνεχή όλη την εβδομάδα. Άρα λοιπόν κάνετε έκκληση δημόσια σε όλο τον κόσμο, σε όποιον μπορεί. Δεν σταμάτησε αυτό. Δεν έχουν αντιμετωπιστεί τα προβλήματα που έχουμε. Θα πρέπει να συνεχιστεί η προσέλευση αιμοδοτών και το Σαββατοκύριακο, γιατί σήμερα είμαστε, που είναι Παρασκευή, είμαστε ανοιχτοί μέχρι τις 8 το βράδυ, αλλά το Σαββατοκύριακο από τις 8:30 μέχρι τις 2 το μεσημέρι κάνουμε αιμοληψίες. Κυρία Ζερβού, να ρωτήσω κάτι, επειδή οι ανάγκες δεν σταματάνε ποτέ. Αντίθετα, ναι, που βλέπουμε συνεχώς αυξάνονται και είναι συνεχής και η εκκλήση δικές σας και οι ανάγκες αίμα. Πόσο θεωρείτε, επειδή γίνεται μια συστηματική προσπάθεια τον τελευταίο ένα χρόνο και κάτι στην περιοχή και με μηνιαίες αιμοδοσίες τις οποίες προχωρά και διήμερα τα περισσότερα ο Ερυθρός Σταυρός, πόσο μπορεί να συμβάλει η δημιουργία ενός κέντρου αιμοδοσία στο κέντρο της πόλης? Πιστεύουμε ότι θα είναι σημαντικό. Δηλαδή, αν καθορισμένες μέρες ήξεραν οι αιμοδότες ότι θα μπορούσαν να απευθυνθούν και να δώσουν αίμα στο κέντρο της πόλης, νομίζουμε ότι και αυτό, μαζί με όλες τις προσπάθειες που καταβάλουμε και εμείς, μαζί με τους συλλόγους, με τους φορείς που πραγματοποιούν εθελοντικές αιμοδοσίες, ότι θα είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό, αν μπορέσει να παγιωθεί μια τέτοια κατάσταση. We'll be right back.